Για έξι ολόκληρα λεπτά, από τις 4 και 5 πρώτες πρωινές ώρες 11 της 11 η Μαΐου έως τις 4 και 11, η Κάρο προσπαθούσε να ζήσει. Ο Θανατό της ήταν αγωνιώδης. Στις 3 και 58 η παλμή της είναι 61 στο λεπτό. Στις 4 και 5 η παλμία αυξάνονται κατά 50% περίπου από τους παλμούς που είχε το άτομο εν ηρεμία στον ύπνο του. Θεωρώ ότι εκείνη τη χρονική στιγμή το άτομο βρισκόταν σε κατάσταση πολύ ισχυρού ψυχικού ή σωματικού στρέ ο σύζυγος και δολοφόνος της στην ομολογία του Σοκάρη. Η Καρολάιν κοιμόταν. Για να μην την τρομάξω ο δίπλα τη και την πήρε αγκαλιά. Ήταν μπρούμητα στο κρεβάτι και η δεξιά πλευρά του προσώπου τη ακουμπούσε στο μαξιλάρι. Εγώ τη είπα να πάρω τη μικρή και να ανέβουμε πάνω. Και η κυρία απάντησε: Όχι, μην τη φέρει τη μικρή, δεν σα θέλω. Και ξεκίνησε να την άστε. Και εγώ την κρατούσα όλο και πιο σφιχτά, γιατί ήθελα να την κάνω να με ακούσει και να την πίσω να κοιμηθούμε και οι τρει μαζί στο κρεβάτι. Κάποια στιγμή όπω την αζόταν στο πρόσωπό τη ήταν στο μαξιλάρι. Ενώ δηλαδή το στόμα τη και η μύτη ακουμπούσα στο μαξιλάρι, εγώ συνέχιζα να την κρατάω σφιχτά στην αγκαλιά μου μέχρι που κατάλαβα ότι η σταμάτησε να κουνιέται. Νωρίτερα από τη δολοφονία, όπω αναφέρεται στη δικογραφία, στο κινητό τη 20χρονη βρέθηκαν τρει αναζητήσει στην πλατφόρμα Booking, όπου φέρεται να έψαχνε για ξενοδοχείο. Οι αναζητήσει αυτέ είναι 37 και 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο παραδέχτηκε μέσω ότι σκότωσε στον ύπνο τη γυναίκα του, αλλά όχι ότι είχε πρόθεση και μέσα από την ομολογία του διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι προσπαθεί να ρίξει το βάρο των πράξεών του στην Καρολάιν. Όλο αυτό πρέπει να κάτσει γύρω στα 5 λεπτά, από την ώρα δηλαδή που την αγκάλιασε μέχρι την ώρα που σταμάτησε να κουνιέται. Τα έχασα. Προσπάθησα να την ξυπνήσω, την κούνακα, αλλά κατάλαβα ότι όλο αυτό που έκανα ήταν μάταιο. Είναι λίγο αγχωμένο, είναι λίγο πιεσμένο. Αλλά φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι κατανοητά από όλου μα. Ο δράστη ισχυρίστηκε ότι όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν το παιδί του να μην μεγαλώσει με εκείνον στη φυλακή. Στην αρχή σκέφτηκα να εξαφανίσω το σώμα τη, αλλά κάτι τέτοιο μου ήταν αδύνατο να το κάνω. Μόνο που την κοίταζα έκλεγα. Το επόμενο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να πω ότι κάποιο άλλο το έκανε. Τον Μπάμπι τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ η τύχη του παιδιού. Τον ενδιαφέρει να είναι καλά το παιδί. Και όταν λέμε να είναι καλά, εννοούμε. Να βρεθεί ένα περιβάλλον καλό, το οποίο να απαρτίζεται από τις οικογένειες αμφωτέρων των μερών του πρώην ζεύγους. Αφού περιέγραψε πώς έστησε την υποτιθέμενη ληστεία στους αστυνομικούς, ανέλησε και τον τρόπο που δέθηκε και αυτό θυμώθηκε. Με το σπάγκο έδεσα τα πόδια μου, τα χέρια μου μαζί με τα πόδια μου και όλο αυτό το έδεσα στις τάβλες του κρεβατιού. Πριν δεν θα πήρα τη μικρή από τον καναπέ που κοιμόταν και την έβαλα στο κρεβάτι της κρεβατοκάμα δίπλα στην Καρολάιν. Η επικοινωνία ήταν άριστη, δεν έφερε κρανιογκεφαλικέ κακώσει ούτε εμφάνιζε ασφυκτικά σημεία. Αποκλείω την πιθανότητα ο άνδρα που εξέτασα ηλικία 33 ετών, πιλότο στο επάγγελμα και χωρί κρανιογκεφαλικέ κακώσει, να έχει παραμείνει επί δύο ώρε σε κατάσταση αναισθησία. Αξίζει την τιμωρία του. Τέσσερι λέξει, όχι τρει. Αυτά ήταν τα λόγια του. Τραγική φιγούρα η μητέρα τη 20χρονη Καρολάιν. Στην κατάθεσή τη συγκινεί και περιγράφει. Είμαι η μαμά της Καρολάιν που σκοτώθηκε πριν λίγες ημέρες μέσα στο σπίτι στα γλυκά νερά. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έχει γίνει. Η Καρολάιν ήταν πολύ καλοπαιδί και άριστη μαθήτρια. Με τον Μπάμπι γνωρίστηκαν στην Αλόνισο όταν ήταν 16 χρονών περίπου. Εμεί ξέραμε για τη σχέση του και αν και η Καρολάιν ήταν λίγο μικρή σε ηλικία, βλέπαμε ότι είναι αγαπημένη και στηρίξαμε τα παιδιά. Πριν 11 μήνε γέννησε ένα κοριτσάκι, τη Λίδια. Από τότε την έβλεπα κάθε μέρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη και μου έλεγε ότι περνάει πάρα πολύ καλά. Η μόνη συγγνώμη που ζήτησε ο 32χρονο πιλότο ήταν προ εκείνου που πλήγωσε. Για το θύμα και μητέρα του παιδιού του δεν είπε κουβέντα.